Μόνο να φάει. Βέβαια. Για πες μου, ο Χατζηδιαβάτης τι είναι? Ο Χατζηδιαβάτης είναι ανέκαθε ο κόλαξ. Με όλους πάει, με όλους είναι, για τα συμφέροντά του. Εκείνη που βρίσκει τον πλάτο από τον Καραγκιόζη και τη τρώει κάθε τόσο με την κάθε που κάνει. Αμερικάνοι, Πορτογάλοι, Σέρβοι, Βουλγαροί, Ρουμάνοι, Πολωνοί, Αγάδες, Πασάδες, Δερβισάδες, Ρώσοι, Πρόσοι, Βόερες, Οθωμανοί. Βό, που να γυψάξεις, που να βγάλεις τη Ρούσου, Πελικάλους, Αδόντια, το ανάγνωσμα. Το κολλητήρι. Το κολλητήρι είναι το αντικαταστάτη του Καραγκιόζη σε όλα. Για πες μου πώς ήταν τα γράμματα της ελληνικής γλώσσας. Τα γράμματα της πουμπλικής γλώσσας. Πόσα είναι, παιδί μου? Είναι μισό κιλό. Άντε ρε φίλοι από το χάμπο που είναι μισό κιλό. Και ο Παρμαγιώργος. Ο Παρμαγιώργος είναι ο βουνίσος, ο ρουμελιώτης, ο αγνός άνθρωπος των βουνών. Ο Διονύσος αντιπροσωπεύει τα Επτάνησα και είναι πάρα πολύ ωραία φιγούρα και αγαπητή φιγούρα, διότι έχει αυτό το λέγει της μουσικής, μπορεί να πει κανένας του, της ομιλίας του, αλλά και το γρήγορο. Ονομάζομαι Σωρο Διονύσος Φρίκος, αγαδέποτε αγγέλου μέσα από το Τσιάντε, αδερφός του Άντζουλου που έχουμε τη σκήνα την Περδίκο που γέννησε τον άλλο μήνα και έκανε ένα μαγούλο Περδικόπουλα. Το γάιδερο του Κοντοσάβρε, Ματροσάβρε που σου παίρνουν και πηγαίνουν στα χωρία, πουλάμε άθροτσι λεμονία, άθροτσι πορτοκαλία, άθροτσι ναραντία, ζετό μου πείτε γιατί να πει. Τι λες ρε βλάκα! Κάθε και σ' ακούω. Πώς σε λένε είπα, Σωρο Διονύσιο Φρίκο, αγαδέποτε αγγέλου μέσα από το Τσιάντε, φτάνει. Τι θες να κάνεις εδώ, να δω τη Βεζιροπούλα. Είσαι γιατρός, γυνάσκε, πέρασε μέσα. Και η Βεζιροπούλα. Η Βεζιροπούλα είναι το καμάρι του Πασά, είναι και Βεζιροπούλα, είναι όπως και να το κάνουμε, είναι του παλατιού η κοπέλα. Βγαίνει, είσαι ευχαριστημένος που θα γίνει το μουσείο αυτό στο Μαρούσι με τις φιγούρες σου μέσα. Λες το νέο, σπαθάριο, το σπαθάριο μουσείο. Είμαι ευχαριστημένος φυσικά. Θα τα χαρίσει όλα αυτά στο σπαθάριο? Όχι, από εδώ δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα δεν γίνεται από εδώ. Αυτά είναι άλλα. Αυτό έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα παγκοσμίου θεάτρου σκιών μουσείο. Εκεί έχουμε να κάνουμε πλέον με το ελληνικό θέατρο σκιών. Το οποίο γιατί αναγκάστηκα, είτε το θέλησα να το κάνω και να μην χαλάσω και το χατήρι της Φανής, που η Φανή ήταν η αιτία. Τελικά τη Φανή το χατήρι δεν το χαλάσουμε τίποτα, Βιέννη. Όχι, γιατί ήταν ο πιστός σύντροφος στη ζωή μου και στη δουλειά μου. Και μπορώ να πω, ήταν ο άνθρωπος αυτός που μπόρεσε και προχώρησε αυτό το θέμα του Σπαθάριου Μουσείου. Στις 8 του Μάη έγινε η ημερίδα και ήρθαν πάρα πολλοί συγγραφείς, δημοσιογράφοι και μιλήσανε και τον Καραγκιόζη, μεγάλες προσωπικότητες, ακόμα και από την Αμερική. Βγαίνει, ποια είναι το όνειρό σου? Καλησπέρα σας. Α, καλησπέρα, πέρα για πέρα, μανούλα μου. Ξέρετε, κύριε Καραγκιόζη, εγώ παίρνω συνεντεύξεις από πολύ σοβαρά πρόσωπα. Γιατί εγώ δεν είμαι σοβαρό πρόσωπο? Όχι, αλίμονο, γι' αυτό ήρθα σε εσάς άλλωστε για να μιλήσουμε για μερικά πολύ σημαντικά προβλήματα. Να μιλήσουμε. Ξέρετε, τον τελευταίο καιρό έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα με τα αυθαίρετα και το λέω γιατί εσείς έχετε παράγκα. Α, ναι, είναι αυθαίρετο, μπράβο, ωραίο μάτι έχεις. Αμέσως το πήγε το μάτι σου εκεί πέρα. Αυθαίρετο είναι, αλλά τι να κάνουμε, αφού περιμένουμε το λαλιώτη να πάρει απόφαση να τα νομοποιήσει. Και άμα δεν τα νομοποιήσει, θα το κάνουμε. Πολύ. Θα το ξεχάσει και αυτός, θα το ξεχάσει και ο κόσμος. Εγώ θα έχω την παράγκα μου, ποιος του μιλάει. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι για το νέφος.
Έχουμε νέφος εδώ και τόσα χρόνια έχουμε νέφος και δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε πια στην Αθήνα. Με τι να κάνουμε με το νέφος, ρε παιδιά μου, εμείς το φέραμε το νέφος. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, να πάω στη Βουλή, να βγάλω όλους τους βουλευτές έξω στη Βουλή και να φυσάνε όλοι μαζί, φου, 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 να φύγει το καυσαέριο. Και το νέφος μαζί φυσικά. Μήπως είναι μία λύση τα μονά ζυγά που έχουμε βάλει στην Αθήνα. Τα μονά ζυγά. Α, να σου πω, αυτοί που τα έχουν, έχουν το πρόβλημα, εγώ δεν έχω πρόβλημα να τον, έλα εδώ ρε, έλα εδώ ρε, πού πας, να το βλέπετε, αυτός κυκλοφορεί μαζί μου στην Αθήνα κάθε μέρα, δεν τον εμποδίζουν ούτε τα μονά, ούτε τα ζυγά. Και τι τρώει στην Αθήνα, ούτε πράσινο χορτάρι δεν έχει. Ναι, αλλά τον ταΐζω εγώ, τις άλλες έφαγε ένα τσουβαλιά μου. Έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα με τους πολιτικούς που υπόσχονται συνέχεια. Θυμάσαι ποτέ οι πολιτικοί για να βγουν είτε που βγαίνουν να μην υπόσχονται. Δεν νομίζω ότι... Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι, βλέπεις λοιπόν. Εσείς θυμάστε. Εγώ. Αυτό το βιολί κάνω κάθε τόσο και λιγάκι. Όποιος και να έρθει, όποια κυβέρνηση να έρθει, μία φεύγει, η άλλη έρχεται, υποσχέσεις λέει. Σαν πολύ μακρύ μου φάνηκε το χέρι σας. Τούτο. Ναι. Α, το έχω αυτό για να βαράω καρπαζές. Αλλά όχι να χώνεται μέσα στα ταμεία. Τα άλλες. Να μην χώνουν στα ταμεία, αλλά ξέρετε, αυτόν τον καιρό περνάμε πολύ δύσκολα. Ω. Και έχουμε και πολύ μεγάλη ακρίβεια. Καμιά λύση έχετε να μας δώσετε. Από ακρίβεια άστα. Η μόνη λύση είναι να τρώμε από ένα πιάτο φαΐ, Άννα μου. Από ένα πιάτο αναδύο. Αναδύο. Οι περιπέτειες του Πρίσκο Κάμπου. Ταξιδεύει από πόλη σε πόλη.